Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να μιλήσω για το θέμα των δικαιωμάτων, γιατί θεωρούμε και θεωρώ και θεωρούμε σαν ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο θέμα, γιατί σε περιόδους κρίσης και μνημονίων τα δικαιώματα και περιορίζονται και απειλούνται και πρέπει να είναι προτεραιότητα της πολιτικής μας πώς να δημιουργήσουμε χώρους ελευθερίας που να μας χωράνε όλους και πώς να πραγματώσουμε τη δημοκρατία και να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα. Και βέβαια δεν θα λειτουργήσουμε στο κενό. Θα σταθούμε και θα χτίσουμε πάνω σε αυτά που κάναμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Και κάναμε αρκετά, παρόλο που θα θέλαμε να έχουμε κάνει περισσότερα, αλλά η διαπραγμάτευση πήρε μεγάλο κομμάτι της κυβερνητικής ύλης και το αναγνωρίζουμε. Φέραμε την ηθαγένεια για τα παιδιά δεύτερης γενιάς μεταναστών, κάναμε έναν σοφρονιστικό νόμο που ανακούφισε, έφερε ανθρωπισμό και συντάχθηκε με τα δικαιώματα, ήταν κέριος. Δημιουργήσαμε στο προσφυγικό δομές πρώτης υποδοχής. Κάναμε δηλαδή πράγματα που ήταν αναγκαία, που φέρανε λύσεις, αλλά και που δημιουργήσαν ένα εντελώς διαφορετικό κλίμα από την προηγούμενη κατάσταση, που ήταν μια κατάσταση που έλεγε κάντε τους το βίο αβίωτο, μια κατάσταση που προωθούσε την περιθωριοποίηση, την καταστολή, τη μυσαλλοδοξία. Εμείς φέραμε λογική ένταξης, σεβασμού των συνθήκων και των διεθνών συνθήκων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μια πολιτική δηλαδή που συνδυάζει τον ρεαλισμό και τον ανθρωπισμό. Ευτυχώς έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε και να πατήσουμε πάνω σε αυτό που κάναμε. Ψηφίσαμε τον νόμο για την ηθαγένεια. Τώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση εμείς που έχουμε την πολιτική βούληση να τον υλοποιήσουμε και να τον εφαρμόσουμε άμεσα. Γιατί χρειάζονται διοικητικές πράξεις, εγκύκλοι κλπ. Και θα το περιφρουρήσουμε. Και έτσι πολύ σύντομα 200.000 παιδιά, μεγαλωμένα, γεννημένα εδώ, δικά μας παιδιά, θα πάρουν ηθαγένεια, δεν θα είναι στο περιθώριο. Θα γίνουν Έλληνες πολίτες. Δεύτερον, στο προσφυγικό και στο μεταναστευτικό συνεχίζουμε την ίδια πολιτική που συνδυάζει τον ρεαλισμό, όπως είπαμε, και τον ανθρωπισμό και το σεβασμό στις διεθνείς συνθήκες. Αναδείξαμε ότι το θέμα είναι προσφυγικό, ότι είναι ευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Πιέσαμε για τον επιμερισμό των ευθυνών σε όλη την Ευρώπη. Πήραμε κονδύλια, συνεχίζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Φτιάξαμε δομές, ανακουφίξαμε, κάναμε τον Ελαιώνα. Κάναμε δομές για ασυνόδευτα ανήλικα, στα Πετράλωνα. Έχουμε άλλες δύο που περιμένουμε. Λειτουργήσαμε το κέντρο πρώτης υποδοχής στη Μόρια, το κέντρο πρώτης υποδοχής στη Χίο. Στη Λέρο έρχεται το κέντρο πρώτης υποδοχής στη Χίο. Όλα αυτά τα κάναμε, τα προσφέραμε, συνεχίζουμε στην ίδια λογική και συγχρόνως δίνουμε σαν κυβέρνηση ένα άλλο σήμα, εκπαιδεύουμε αλλώς τους ανθρώπους και τις κοινωνίες και στηρίζουμε πραγματικά αυτό που έχει δείξει η ελληνική κοινωνία, ότι μπορεί να φέρει, να δείξει την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά της, να προσφέρει σε περιόδους κρίσης, να μας κάνει περήφανες και περήφανους που είμαστε Έλληνες. Με αυτή τη λογική η κυβέρνηση στηρίζει και δίνει τέτοια μηνύματα. Στις φυλακές. Καταργήσαμε τις απάνθρωπες και τις συνταγματικές φυλακές τύπου γάμα που δεν έχουν τίποτα να κάνουν με την ασφάλεια. Και προχωρήσαμε σε αποσυμφόρηση αφήνοντας υπέργυρους, ανήλικους. Καταργήσαμε βασικά τις φυλακές ανηλίκων εκτός από ειδικά από το βιασμό και την ανθρωποκτονία. Αφήσαμε μετανάστες που κρατούνταν παράνομα, πάνω από 18 μήνες, γιατί δεν βρίσκαμε δυνατότητα να τους γυρίσουμε πίσω και κρατούνταν οι άνθρωποι μέσα. Αφήσαμε υπέργυρους, λοιπόν, υφόρων, αρρώστους και ανήλικους. Συγχρόνως, λοιπόν, και αυτό δημιούργησε μια καλύτερη συνθήκη μες φυλακές. Εκεί που είχαμε 6 ανθρώπους ένας πάνω στον άλλον, έχουμε κελιά με 2 και 3 ανθρώπους. Το κολαστήριο, το νοσοκομείο των φυλακών, αυτή τη στιγμή έχουν μεταφερθεί οι περισσότεροι ορθωτικοί σε μια άλλη πτέρυγα. 20 ανθρώπων, έχουμε άδεια κελιά. Στο βασικό νοσοκομείο είναι μόνο 40 ορθωτικοί. Τίποτα από αυτό που γύριζε την Ιφίλιο και πέφτανε οι καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Προχωράμε να κτίσουμε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας μέσα στις φυλακές. Τα παρουσίασε ο Υπουργός χθες. Προχωράμε σε δομές υπανένταξης. Θα λειτουργήσει όπου να είναι η δομή στα Διαβατά, που είναι
ιδιαίτερα προσεγμένη και αποτελεί μοντέλο. Θα κάνουμε δομές για τη στήριξη των ανηλίκων, θα κάνουμε δομές, θα προχωρήσουμε την επανένταξη που για μας είναι κέρια και θα ενισχύσουμε τις αγροτικές φυλακές και τα εναλλακτικά μέτρα. Ένα λεπτό παρακαλώ. Θα περάσω τώρα σε αυτό που είπε ο Υπουργός και μας κάνει πάλι περήφανες και περήφανους. Θα φέρουμε άμεσα το σύμφωνο συμβίωσης διευρυμένο για ετερόφυλα και ομόφυλα ζευγάρια, κάτι που έχει περάσει τη διαβούλευση, που έχουμε δεσμευτεί, που είναι υποχρέωση της Ελλάδας, γιατί έχουμε καταδικαστεί γι' αυτό, αλλά πέρα από αυτά είναι ένα υπερώριμο αίτημα στο οποίο έχουμε αργήσει και πρέπει να προωθήσουμε να μην δημιουργούνται πολίτες δεύτερης κατηγορίας και να μην αποκλείουμε τα άτομα της ΛΟΑΔΚΙ κοινότητας. Και με αυτή την κατεύθυνση, ένα άλλο που θα φέρουμε άμεσα είναι αλλαγή της νομοθεσίας όσον αφορά τα ζητήματα της ταυτότητας φύλου. Υπάρχει μια εξαιρετική νομοθεσία στη Μάλτα, θα την ακολουθήσουμε. Και ένα άμεσο πράγμα που μπορεί να γίνει διοικητικά είναι να αλλαχθούν τα έγγραφα των διαφυλικών ανθρώπων. Επίσης, μια θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι για τον πολιτικό γάμο. Ελπίζω να είναι το αμέσως επόμενο βήμα και να έρθει άμεσα. Επαναλαμβάνω ότι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων, ειδικά σε περίοδο κρίσης, είναι κέρια προτεραιότητά μας, γιατί αφορά τη δημοκρατία, τον ανθρωπισμό και την κοινωνική συνοχή, και πάνω εκεί θα στηριχτούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία.